Καλησπέρα ομάδα, σε αυτό το βίντεο θα δείξω πώς στέλνουμε τα CLFID εσωτερικά σε άλλο γραφείο. Ας υποθέσουμε ότι εδώ είμαστε στο δικό μας το γραφείο και θέλουμε να στείλουμε σε αυτό το γραφείο. Τι κάνουμε, πηγαίνουμε στο άλλο γραφείο που θέλουμε να στείλουμε και είμαστε στο CloudKey, πάμε πάνω δεξιά και εδώ που λέει bit κάνουμε αντιγραφή γιατί είναι το αριθμός ID μας. Πηγαίνουμε στο γραφείο μας και πατάμε εδώ withdraw. Άρα τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε internal transfer, CLFID. Εδώ που λέει user ID κάνουμε επικόλυση αυτό που σας έδειξα. Βλέπετε μας βγάζει εικονίτσα μετά για το username και πατάμε select user. Προσοχή, τα CLFID, εντάξει, είναι μίνιμου να στείλουμε 10 CLFID. Κάνουμε 100%. Και όπως βλέπετε δεν έχει 0 φι. Πατάμε Proceed, βάζουμε το κωδικό του Google Authenticator πατάμε Verify και σε δευτερόλεπτα έχουν φύγει. Πάμε εδώ στο Wallet, φύγανε τα CLFID, πάμε στο γραφείο που τα στείλαμε, πάμε στο Wallet και σε δευτερόλεπτα φανήκανε. Αυτή την φάση μπορεί να την κάνετε και εσωτερικά, δηλαδή εγώ τα CLFIW μπορώ να τα κάνω επανατοποθέτηση βάζοντας τη δικιά μου, δηλαδή πάμε εδώ αριστερά, βάζοντας το username ID το δικό μας και εμφανίζονται σε εμάς. Εδώ τώρα ήταν πιο πολύ να σας δείξω πώς κάνουμε μεταφορά CLFIW από γραφείο σε γραφείο, δηλαδή από το ανήλικό σας σε εσάς, αλλά πρέπει να έχετε το έτοιμο το KYC. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι και τώρα πηγαίνετε και πώς το κάνουμε επανατοποθέτηση. Πηγαίνουμε στο MyCloudKey, πηγαίνουμε εδώ που λέει Add Meeting και επιλέγω π.χ. να φορτώσω, πάμε λίγο πιο κάτω στις πιο κάτω ας πούμε άδειες, επιλέγουμε εδώ που μας λέει είναι τα 42% όλο όλη την αξία. Εδώ πάντα Max και πατάμε Proceed. Και έτσι φορτώσαμε, κάναμε επανατοποθέτηση στα ήδη επάρχοντα που έχουμε εδώ πέρα στο CloudKey πακέτα. Προσοχή, δεν μπορούμε από εδώ και πέρα να βάλουμε άλλο πακέτο εδώ πέρα, άρα φορτώνουμε στα Inactive 13 π.χ. που έχω εδώ. Αυτό ήταν το βίντεο, πώς στέλνουμε από γραφείο σε γραφείο και πώς κάνουμε επανατοποθέτηση.